Εμείς έχουμε τον Στίβ Γιατζόγλου μαζί μας για να συζητήσουμε τι έγινε και τι δεν έγινε τελικά στην περίπτωση αυτή. Στίβ, καλησπέρα. Καλησπέρα, γεια σας, τι κάνετε? Καλά, δόξα τω Θεώ. Σε τι κατάσταση είσαι, τι έγινε τελικά με τον Πανιόνιο, χάλασε δουλειά? Κοιτάξτε, είχα την εντύπωση ότι ζούσα και ζω, ας πούμε, σε μια δημοκρατική χώρα, την οποία, ας πούμε, η ελευθερία του λόγου δεν είναι προνόμιο, είναι μια ελευθερία για κάθε πολίτης, ο οποίος πρέπει, ας πούμε, να την γευτεί, έτσι δεν είναι? Ναι. Λοιπόν, ναι. Δεν ήξερα ποτέ ότι έχουμε φτάσει στο σημείο ότι τα πολιτικά μας φρονήματα πρέπει να είναι, ας πούμε, τα κριτήρια εάν θα δουλέψουμε, ναι, ή όχι, γιατί φαίνεται ότι πλέον υπάρχει ένα καινούριο καθεστώς, δηλαδή, αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, να μην σταμπολιλογώ, με λίγα λόγια, ναι, ναι. Ο πρόεδρος του Πανιωνίου χτες με πήρε τηλέφωνο, ζήτησε να με δει. Ναι. Εν πάση περιπτώσει δεν ήξερα ακριβώς τι ήθελε, ήθελε πηγόντως να με δει. Εν πάση περιπτώσει ο άνθρωπος έχει όνομα για τον Πανιόνιο, έχει ξοδέψει πάρα πολλά χρήματα, τα χρέη, αυτά, είναι στην κόψη του ξηραφιού. Εν πάση περιπτώσει μιλούσε οριστό επί το μέλλον. Του λέω, πρόεδρε, τι θέλεις, μακάρι να σωθείς και από εκεί και πέρα λάτε να συζητήσουμε όσο αφορά για παίκτες, ιστορίες. Είχε ακούσει για τις ικανότητες μου τουλάχιστον σε αυτό το τομέα. Ναι. Μου λέει όχι, εγώ ήρθα εδώ για να λάβεις την ομάδα, για να μου σώσεις την ομάδα, γιατί έχω πρόβλημα με τον προπονητή. Είχα εκφράσει τα καλύτερα λόγια για τον προπονητή, ο οποίος πιστεύω ότι ο Πανιόνιος έχει φτιάξει καλή ομάδα. Είχα τα προσωπικά τους προβλήματα, ναι. Δεν μπορώ να επεμβαίνω σε αυτό. Εντάξει. Λοιπόν, δώσαμε τα χέρια και υποτίθεται ότι θα πήγαινα σήμερα για προπόνηση. Λοιπόν, σήμερα το πρωί όταν ξύπησα έλαβα ένα SMS το οποίο δυστυχώς έχω περάσει από λαϊκό δικαστήριο, μου λέει, στο σύλλογο, ότι λόγω τα πολιτικά σου φρονήματα ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε από τη συνεργασία. Λοιπόν, αυτά είναι με λίγα λόγια. Ναι. Με SMS, εξαιτίας τα πιστεύω μου, τα πιστεύω μου, είναι το κριτήριο πλέον αν μπορείς να δουλέψεις, δηλαδή. Γυρίζουμε πίσω τώρα αυτή τη στιγμή στην εποχή της Χούντας, δηλαδή, ας πούμε, αν δήλωνες ότι είσαι κομμουνιστής, ότι σε κυνηγάγανε, ναι. Αν θέλεις να πας πιο μακριά στο McCarthy την εποχή στην Αμερική, ναι. Αν έλεγες ότι είσαι κομμουνιστής, δεν μπορούσες να δουλέψεις, τώρα φτάσαμε στο σημείο, εάν είσαι δεξιός, ότι έχεις πρόβλημα. Λοιπόν, εκεί είναι όλη η ιστορία των πραγμάτων. Ναι. Εδώ βέβαια λένε... Λοιπόν, ότι εντάξει δεν είναι απλά δεξιές οι πεπιθήσεις σου, είναι πιο ακραίες, γι' αυτό και σε κατηγορούν. Σύμπραμα. Λένε ότι είναι πιο ακραίες οι πεπιθήσεις σου, γι' αυτό και σε κατηγορούν. Ποιες είναι οι πιο ακραίες οι πεπιθήσεις μου, ότι υποστηρίζω τον Έλληνα, αυτά είναι ακραία. Φυσικά στη σημερινή ζωή, αν υποστηρίζεις το σπίτι σου και τους Έλληνες, είσαι ακραίος. Άμα σηκώνεις μια αλληλική σημαία, είσαι ακραίος. Ναι, έχεις δίκιο, είμαι ακραίος. Συμφωνώ απολύτως. Είμαι ακραίος. Δεν ταιριάζω με την εποχή. Τι να κάνουμε. Χαλάς το γλυκό τι δηλαδή. Τι να κάνουμε. Δεν ταιριάζω με την εποχή. Ναι. Είναι πολύ απλό. Λοιπόν, έχεις δίκιο. Είμαι πολύ ακραίος. Εφόσον αυτά είναι τα κριτήρια σήμερα, το τι σημαίνει να είναι ένας Έλληνας ακραίος, το να υποστηρίζει τους Έλληνες και να θέλει το καλό της χώρας. Ναι, είμαι ακραίος. Λοιπόν. Και, λοιπόν, εσύ... πήγαμε που είσαι τώρα ότι είμαι και φασίστας. Εσύ είδες κανένα πετυχημένο προπονητή να μην είναι φασίστας? Επειδή διαβάζω τη συνέντευξή σου εδώ που υπάρχει στο διαδίκτυο και λες αυτό το πράγμα, όταν λες φασίστας εννοείς τη δουλειά φασίστας, έτσι, με τον τρόπο. Στη δουλειά, ναι, στη δουλειά είμαι φασίστας, δεν είμαι φασίστας στη ζωή. Φυσικά η μεγαλύτερη προπονητήρα που είχαμε παραλάσει από αυτή την τι ήταν φασίστας, τι ήταν ο Ιωαννίδης ή ο Ιβκοβιτς ή ο Μπράδεβιτς, φασίστας. Ο αθλητικός χώρος τι είναι, φασιστικός χώρος δεν είναι? Σε τι είμαι φασίστας δηλαδή? Με την έννοια δηλαδή της αιμονής και της επιβολής των ιδεών. Δηλαδή. Με την έννοια λες... ιδέα δηλαδή. Ότι είμαι φασίστας ότι υποστηρίζω τον Έλληνα και υποστηρίζω το σπίτι των Ελλήνων. Δεν κατάλαβα. Ναι. Αν αυτά είναι τα κριτήρια για να δουλέψω, καλύτερα να μην δουλέψω ποτέ στην Ελλάδα ξανά. Αν αυτά είναι τα κριτήρια που έχουμε πλέον στην Ελλάδα για τους Έλληνες. Δηλαδή ανάλογα με τα πολιτικά μας φρονήματα. Εσύ τι μετά μίλησες με τον κύριο Αλευρογιάννη, ξαναμίλησες? Όχι, γιατί στεναχωριέμαι για τον κύριο Αλευρογιάννη, γιατί ο άνθρωπος έχει βάλει τα λεφτά του, ναι. Έχει βρεθεί σε μια δύσκολη θέση και τι να σου πω, δεν έχω μιλήσει με τον κύριο Αλευρογιάννη, και, μάλλον θα φύγει λέει και αυτός. Έτσι. Δεν τον γνωρίζω, ναι. Θα τα φύγει αυτός, ας πω, ας κάνω κουμάντο τώρα η ιδέα για απ' έξω.
Κατάλαβε ο άνθρωπος βάζει τα ωραία του τα δαχτυλάκια να κάνω κουμάντο για απέξω. Ναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Εντάξει. Άλλο, ερώτηση άλλη έχεις. Όλα καλά, Steve, όλα καλά. Υγεία πάνω απ' όλα. Τώρα από εκεί πέρα ο καθένας με τις πεπιθήσεις του σαφώς και δεν πρέπει να κρίνεται έτσι για να δουλεύει. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Μα κοίταξε, τώρα πλέον έχουμε ένα καινούριο καθεστώς στην Ελλάδα. Κατάλαβες. Έχουμε ένα καινούριο καθεστώς στην Ελλάδα. Εδώ έχουμε ένα καινούριο καθεστώς. Εδώ βιώνουμε πράγματα τα οποία είναι ποτάκουστα. Ποιος θα πίστευε πριν από 40 χρόνια θα γινόταν αυτά τα πράγματα, δηλαδή. Ναι. Θα υποστηρίζουμε, ξέρω εγώ, ότι η Μακεδονία δεν είναι ελληνική, ότι δεν είναι ελληνική, ότι αυτό είναι έτσι. Ότι... Κατάλαβες, δηλαδή αυτό είναι μια υποκρισία αυτή τη στιγμή. Ναι. Υποκρισία. Στίβ, για να το ξεκαθαρίσουμε, επειδή παίρνουν και μηνύματα από τον κόσμο. Εσύ σαφώς και παίρνεις θέση υπέρ του Έλληνα και νομίζω ότι αυτό απηχεί σε πολλές απόψεις και πολλοί το πιστεύουν και πολύ καλά κάνεις και καλά το λες. Και για τη Μακεδονία που είναι ελληνική και για την ελληνική σημαία που πραγματικά όποιος σηκώνει χρεώνεται ότι είναι φασίστας κτλ. Με τη Χρυσή Αυγή εσύ έχεις σχέση, πιστεύεις δηλαδή ότι έχει δίκιο σε αυτά που λέει, την ακολουθείς? Σε ορισμένα πράγματα έχει δίκιο και σε ορισμένα πράγματα δεν έχει δίκιο. Δεν δέχομαι όμως να κατηγορείται για κάτι το οποίο δεν έχει καταδικαστεί ακόμα. Ξαφνικά ναι. Η κατηγορία έγινε ότι καταδίκη, δηλαδή με το ίδιο σκεπτικό ότι θα μπορούσαμε να πούμε τώρα και οι άνθρωποι οι οποίοι κατηγορούνται με τον Νοβάρτης αυτή τη στιγμή είναι κλέφτες, έτσι δεν είναι? Αφού κατηγορούνται, έτσι δεν είναι? Δηλαδή όποιος κατηγορείται καταδικάζεται συγχρόνως. Όχι, πρέπει να καταδικαστεί. Συγγνώμη αυτή τη στιγμή. Πρέπει να καταδικαστεί πρώτα, αλλά... Λοιπόν, από τη στιγμή δεν κατάλαβα, δηλαδή. Δηλαδή τι υποκρισία είναι αυτή που ζούμε τώρα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, ναι, κάποιος ο οποίος Steve, μιλάμε για ένα κόμμα... από αυτό που πιστεύει. Ναι, μιλάμε για ένα κόμμα όμως το οποίο δέχεται πολλές απόψεις των ναζιστών. Αυτό δεν είναι σωστό. Έτσι νομίζω. Δεν δηλαδή. Μ' ακουμπάνε αυτά τα πράγματα. Αυτό το γλυφιτζούρι έχει λιώσει. Λοιπόν, αυτά τα μόνο πράγματα, χρόνια τώρα τα δύο πράγματα λένε τώρα αυτή τη ναζιστών ιστορίες. Οι οικονομικοί ναζί, οι οποίοι έχουν εξοντώσει τον ελληνικό λαό, γιατί δεν έχουν τέτοια. Οι οικονομικοί ναζί. Αυτοί που κάνουν κομμάτι στη ζωή μας, εννοείς τώρα τελευταία. Να, μπράβο, τι είναι αυτοί δηλαδή. Ο ναζί ποιος είναι, αυτοί που ήταν το 40 ή οι σημερινοί ναζί, οι οποίοι έχουν βάλει μια θηλιά πάνω στο λαιμό των αλλιών. Αυτοί δεν είναι ναζί. Καλά, λοιπόν, αυτό δεν σημαίνει ότι θα αγκαλιάσουμε τους παλιούς λοιπόν, όμως. Κοιτάξτε, εγώ θα σου πω κάτι. Ναι. Το ζήτημα είναι, εγώ είμαι σε μια προμιακή θέση. Κατάλαβες, ναι. Γιατί δεν έχω ανάγκη. Κατάλαβες. Ναι, ναι, ναι. Μα λίμωνο στο κάθε Έλληνα, ο οποίος να φοβηθεί να μιλήσει, να πει αυτά που πιστεύει, γιατί θα βιώσει αυτά που αυτή τη στιγμή βιώνω εγώ. Κατάλαβες, αυτό το bullying. Ναι. Μα βρήκανε λάθος άνθρωπο να κάνουν bullying. Καλά, λοιπόν. Αυτό είναι σίγουρο. Steve, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε. Να σε καλά, ευχαριστώ. Γεια σου, τα λέμε. Αρένα 89,4.